Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του App Stories, όπου μαζί ανακαλύπτουμε κρυμμένα διαμάντια της ελληνικής φύσης και ιστορίας. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στην πανέμορφη Κορινθία για να γνωρίσουμε την ιαματική πηγή της ωραίας Ελένης, ένα μέρος γεμάτο φυσική ομορφιά και θεραπευτική δύναμη, με ρίζες που χάνονται στην αρχαιότητα. Το μεγάλο μυστικό της ομορφότερης γυναίκας της αρχαιότητας για υγεία, ευεξία και ομορφιά ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί. Η θαυματουργή πηγή που υπόσχεται σφραγιλή επιδερμίδα χωρίς ίχνος κυταρίτιδας αποκαλύπτεται μέσα από το βίντεό μας. Η ιαματική πηγή της ωραίας Ελένης βρίσκεται στην περιοχή της Κορινθίας, σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον ανάμεσα σε πεύκα, ελαιώνες και καταπράσινους λόφους. Η πηγή είναι σε μικρή απόσταση από την πόλη της Κορίνθου και μόλις λίγα λεπτά μακριά από τον ισμό της Κορίνθου και τα αρχαία Ίσθμια, έναν τόπο γνωστό για την πλούσια ιστορία του. Η τοποθεσία είναι πραγματικά ειδηλιακή. Ο ήχος του νερού που αναβλύζει από τη γη και η θέα στο Σαρωνικό κόλπο συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κάποιον αρχαίο μύθο. Πολλοί επισκέπτες την επιλέγουν για να χαλαρώσουν, να απολαύσουν τη φύση και να αφαιθούν στις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών της. Η ιστορία της ιαματικής πηγής της ωραίας Ελένης είναι στενά συνδεδεμένη με την αρχαιότητα και τους μύθους της. Σύμφωνα με την παράδοση, η πηγή πήρε το όνομά της από την ωραία Ελένη της Τρίας, την πιο όμορφη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδας, που έγινε διάσημη λόγω του ρόλου της στον Τροϊκό πόλεμο. Λέγεται ότι η Ελένη μετά την πτώση της Τρίας επέστρεψε στην Ελλάδα και πέρασε ένα μεγάλο μέρος ζωής της κοντά στην περιοχή αυτή, απολαμβάνοντας τα ιαματικά νερά που θεωρούνταν ότι διατηρούσαν την ομορφιά της και είχαν θεραπευτικές ιδιότητες. Στους αιώνες που ακολούθησαν, η φήμη των ιαματικών νερών εξαπλώθηκε και ήδη από την αρχαιότητα πολλοί ταξιδιώτες επισκέπτονταν την περιοχή για να απολαύσουν τα ευεργετικά της νερά. Κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι Ρωμαίοι έδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα ιαματικά λουτρά και είναι πιθανό η πηγή να χρησιμοποιούνταν τότε ως ένα πολυτελές θέρετρο της εποχής. Μόλις λίγα μέτρα από την πηγή, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τα ρωμαϊκά λουτρά και τις κατακόμβες των Κεχρεών, που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το νερό της ιαματικής πηγής ωραίας Ελένης είναι φυσικά ιαματικό και πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία όπως μαγνήσιο, νάτριο και θείο, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα ωφέλη για το ανθρώπινο σώμα. Εδώ και αιώνες οι άνθρωποι έρχονται σε αυτή την πηγή όχι μόνο για να απολαύσουν το φυσικό της σκάλος, αλλά και για να θεραπευτούν από διάφορες ασθένειες και παθήσεις. Τα νερά είναι γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες σε προβλήματα όπως ρευματισμοί, αρθρίτιδες, μυοσκελετικά προβλήματα, αλλά και για την καταπραϊντική τους δράση σε δερματολογικά προβλήματα. Το θειούχο νερό θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την ανακούφιση από πόνους στις αρθρώσεις και για τη βελτίωση της κινητικότητας του σώματος. Ένα ακόμα μοναδικό χαρακτηριστικό αυτής της πηγής είναι η ένταση και η πίεση με την οποία αναβλύζει το νερό από το έδαφος, δημιουργώντας έτσι μια αίσθηση φυσικού τζακούζι. Η πίεση του νερού σε συνδυασμό με τη σύνθεσή του προσφέρει εξαιρετικά ωφέλη ιδιαίτερα για τις γυναίκες, καθώς είναι ιδανικό για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας και τη σύσφυξη του δέρματος. Η δύναμη του νερού προσφέρει βαθύ μασάζ στους ιστούς του σώματος, βοηθώντας στη βελτίωση κυκλοφορίας του αίματος και στη μείωση της κυταρίτιδας.
Πολλές γυναίκες που επισκέπτονται την πηγή αναφέρουν ότι η τακτική επαφή με αυτά τα νερά έχει ορατά αποτελέσματα στη σφριγγυλότητα του δέρματος και στη συνολική αίσθηση αναζωογόνησης. Η θερμοκρασία και η πίεση του νερού σε συνδυασμό με τα πλούσια μεταλλικά του στοιχεία συμβάλλουν στην ανανέωση των κυττάρων και προσφέρουν μια αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης. Σήμερα, η αιματική πηγή της ωραίας Ελένης, παρόλο που δεν είναι ευρέως γνωστή, προσελκύει πλήθος επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Το φυσικό περιβάλλον της πηγής παραμένει ανέγκυχτο, ενώ η περιοχή διατηρεί το αυθεντικό της χαρακτήρα, προσφέροντας μια απόδραση από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι εγκαταστάσεις γύρω από την πηγή περιλαμβάνουν παλιές λουτρικές εγκαταστάσεις και επιτρέπουν στους επισκέπτες να απολαύσουν τα αιματικά νερά υπό κατάλληλες συνθήκες. Η ευρύτερη περιοχή της ωραίας Ελένης προσφέρει πολλά ακόμα στους ταξιδιώτες. Μπορείτε να εξερευνήσετε τα κοντινά χωριά με την παραδοσιακή τους αρχιτεκτονική και να απολαύσετε την πλούσια τοπική γαστρονομία με φρέσκα θαλασσινά και παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Η πηγή αυτή, εκτός από την ιστορική και θεραπευτική της αξία, περιβάλλεται από μύθους και παραδόσεις που προσθέτουν στη γοητεία της. Η σύνδεση με την ωραία Ελένη δεν είναι τυχαία, καθώς η ίδια συμβολίζει την ομορφιά, την αιώνια νεότητα και τη δύναμη της φύσης. Οι θρύλοι μιλούν για τις μαγικές ιδιότητες των νερών της, που προσφέρουν υγεία και ζωτικότητα σε όποιον βουτήξει αυτά. Αν και οι θρύλοι αποτελούν μέρος της λαϊκής παράδοσης, οι επιστημονικές αναλύσεις των νερών έχουν δείξει ότι πράγματι διαθέτουν ιδιαίτερες θεραπευτικές ιδιότητες, επιβεβαιώντας τη φήμη τους και στην σύγχρονη εποχή. Η αιματική πηγή της ωραίας Ελένης στην Κορινθία δεν είναι μόνο ένας τόπος σπάνιας φυσικής ομορφιάς, αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και παράδοσης. Τα νερά της προσφέρουν ανακούφιση στο σώμα, σύσφυξη και ευεξία. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μας για περισσότερες ιστορίες από ολόκληρη την Ελλάδα.